Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Καβάλας στο υποκατάστημα της ΔΕΗ Καβάλας με σκοπό να προλάβει την διακοπή ρεύματος ανέργου συναδέλφου τους λόγω λήξη πρόθεσμων οφειλών του. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου Οικοδόμων, οι διοικήσεις και τα μέλη του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ομού Καβάλας και των συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕ που ήρθαν να συμπαρασταθούν έμπρακτα στο συνάδελφό τους. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, αναδείχθηκε η συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες χιλιάδες διακοπές ρεύματος. Κάτι το οποίο το έχουμε τονίσει είναι το ότι πλέον ατομικές λύσεις στα προβλήματά μας δεν υπάρχουν. Όσο και να παλεύουμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Άρα το ένα το θετικό το στοιχείο ήταν αυτό, όπως το ότι τη μέρα της κινητοποίησης χθεσινής δεν ήμασταν μόνο από το ΔΟΣΟΥ, υπήρχαν και μέλη του σωματείου, απλά άλλα που ήρθαν να συμπαρασταθούν ως συνάδελφο, όπως επίσης και διοικήσεις και μέλη από άλλα σωματεία, όπως ήταν το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, το Σωματείο των Συνταξιούχων του ΙΚΑ, του ΟΑΕ. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι, το θετικό το στοιχείο, ότι τελικά και δείχνει το δρόμο ότι πρέπει να παλεύουμε μαζί για τα ζητήματα. Από εκεί και μετά, από την αδιαλαξία που υπήρχε στην αρχή, ότι έχεις βγει εκτός ρύθμισης, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι πρέπει να δώσεις όλο σου το ποσό για να μη σου κοπεί το, για να μην δώσουμε, για να μην βγει από το σύστημα που λέμε τώρα εντολή για να κοπεί το ρεύμα, καταφέραμε με ένα μικρότερο ποσό να πάρουμε τη δέσμευση τουλάχιστον ότι δεν θα κοπεί το ρεύμα. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γαρουζάκη. Μετακυλήσαμε το πρόβλημα. Δηλαδή, και χωρίς καμιά προσπάθεια να υπερασπιστώ καμιά συμπεριφορά, γιατί σε τούτες τις δύσκολες συνθήκες είναι σημαντικό και όποιοι υπεύθυνοι σε όποιες θέσεις να δείχνουν τη διαλλακτικότητα που επιβάλλεται λόγω των καταστάσεων. Από την άλλη όμως, τα συστήματα αυτά τα ηλεκτρονικά έχουν περιορίσει κατά πολύ τη δυνατότητα παρέμβασης που άλλοτε είχαν κάποια στελέχη της ΔΕΗ να μπαίνουν σε μια διαδικασία εξέβρεσης συμβαστικών λύσεων. Καταλαβαίνω τι λέτε. Διότι είναι το σύστημα που απλά σε πετάει έξω. Κάποια στιγμή όταν τελειώσουν όλα αυτά και πρέπει να μπει στη διαδικασία να κάνεις τη ρύθμιση, αυτό πρέπει να φαίνεται στο ηλεκτρονικό σύστημα. Ναι, το ίδιο το εγώ σύστημα, λοιπόν ως πιτσέρης, ο οποίος είναι, ο οποίος σας υποθέσουμε ότι είμαι ο προϊστάμενος της ΔΕΗ στην Καβάλα, θέλω να σας βοηθήσω, αλλά δεν μπορώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της παρέμβασης σίγουρα προσπαθεί να βρει μια άμεση λύση. Και να δούμε και να σας πω και την αλήθεια, δεν θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Θα χρειαστεί ενδεχομένως και από εβδομάδες να πάμε και στην Ξάνθη. Άμα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να δούμε τον περιφερειακό, τον διευθυντή δηλαδή. Εδώ της ΔΕΗ. Δηλαδή η παρέμβαση φρονώ ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο διοίκησης της ΔΕΗ, προκειμένου τα περιφερειακά στελέχη να έχουν περισσότερες δυνατότητες να βρίσκουν αυτές τις μεσοβέζικες λύσεις. Το ζήτημα ποιο είναι, κύριε Σπιτσέρη? Η λύση είναι απλή, κύριε Καλαπιτάκη. Να υπάρχουν δουλειές, να πληρώνεται ο κόσμος, να πληρώνει τους λογαριασμούς και τελειώνουν. Και για άλλα ζητήματα, για όσο καιρό διαρκεί η ανεργία, να υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ειδικές για τους ανέργους, πολύ καλύτερες από αυτές τις ένταξεις στο κοινωνικό τιμολόγιο ή στο ενδεχόμενο να μπουν στη ρύθμιση των 36 δόσεων. Θα μπορούσαν να παγώσουν, ας πούμε, τα χρέη για όσο το διάστημα ήταν η ανεργία, μια από τις προτάσεις μας. Και από αυτά τα οποία διεκδικούμε και απαιτούμε να γίνουν. Ή θα μπορούσαν να μειωθεί κατά 50% το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Ή ακόμα καλύτερα να μειωθούν και 50% τα δημοτικά τέλη, ενδεχομένως και σε ακραίες περιπτώσεις να καταργηθούν και τελείως. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα μπορούσαν να λύσουν το ζήτημα.